από νωρίς το μεσημέρι, μέλη και στελέχη του ΚΚΕ περιοδεύουμε στις περιοχές της Καλλιθέας και του Ταύρου, όπου αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρές καταστροφές από την πρόσφατη, βροχή. Βλέπετε και εδώ, ολόκληρο υπόγειο είναι πλημμυρισμένο. Βρισκόμαστε εδώ, προσπαθούμε να συζητήσουμε, συζητάμε με τους κατοίκους. Έχουμε παρέμβει στο Δήμο Καλλιθέας, προκειμένου με αμεσότητα να αποκατασταθούν οι ζημιές. Μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κανένας, δεν έχει έρθει κανένας αρμόδιος. Στην περιοχή του Ταύρου είναι επίσης η κατάσταση τραγική. Έχει ξεχυλήσει το ρέμα του προφήτη Δανίλη. Σε λίγο, από ό,τι φαίνεται, μπορεί να έχουμε πάρα πολύ πολύ σοβαρή πλημμύρα. Άμεσα παρεμβήκαμε και στο Δήμο, αλλά και στην, περιφέρεια. Από το πρωί, οι δυνάμεις μας προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους της πολιτικής προστασίας στους Δήμους. Δεν υπάρχει κανένας να απαντήσει, κανένας να αναλάβει την ευθύνη. Είναι πάρα πολύ έντονη η ανησυχία των κατοίκων της περιοχής, το κυριότερο, γιατί δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθεί το βράδυ. Εδώ από πίσω υπάρχει ένα σχολείο, το 8ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας, το 2ο Νηπιαγωγείο Καλλιθέας, όπου νωρίς το μεσημέρι βγάλανε από μέσα τα νήπια γιατί είχαν πλημμυρίσει η τάξη του σχολείου. Άμα πάμε σε λιγάκι από εκεί, θα δείτε ότι το σχολείο είναι ακόμα πλημμυρισμένο. Δεν έχει εμφανιστεί άνθρωπος. Κανένας, δεν υπάρχει αρμόδιος. Όλοι δηλώνουν αναρμόδιοι και γενικά είναι πάρα πολύ ανήσυχοι οι κάτοικοι για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Εδώ, στην περιοχή των Τζιτζιφιών, λίγα μέτρα από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, οι πολυκατοικίες οι συγκεκριμένες είχαν ξαναπλημμυρίσει πριν 4 χρόνια σχεδόν. Ακόμα οι κάτοικοι περιμένουν τις αποζημιώσεις από την περιφέρεια.